Task Till Dawn από την Αυγή μέχρι το Σούρουπο. Κάπως έτσι νομίζω είναι. Θα με διορθώσουν και οι μαθητές εδώ πέρα του Home Educandos. Α, εδώ είμαστε. My Radio 89,6. Έφερα κανένα στην παρέα δεύτερο μισάωρο. Πέμπτη, 4 του μηνός. Τελειώσαν οι πανελλαδικές. Και έχω μαζί μου τρία φρέσκα, ολόφρεσκα παιδιά, τα οποία περάσαν από τη δοκιμασία των πανελλαδικών και βγήκαν νικητές με πολύ υψηλές βαθμολογίες. Από το Home Educandos μας έχουν έρθει. Και ο λόγος είναι σε εσάς, παιδιά. Ελπίζω να έχω ανοίξει και τα μικρόφωνα. Λοιπόν, είναι η. Λαπαναίτη Μαρία Ελένη. Η Μαρία Ελένη. Έλενα. Η Έλενα, λοιπόν. Η Άννα Χασικίδη. Η Άννα. Και ο Απόστολος Μπάρτζης. Και ο Απόστολος. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς μας βρήκαμε. Πώς νιώθετε μετά τη δοκιμασία των πανελλαδικών? Τα καρδιοχτύπια, εντάξει, η καρδιά ήσυχασε. Ήρεμη επιτέλους. Είσαστε ήρεμη. Μετά από καιρό, πιστεύω ικανοποιημένη, γιατί καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Και έτοιμοι για όλα. Είσαστε έτοιμοι για όλα όσα έρχονται. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα έναν. Όχι μόνο πετύχατε, αλλά πήγατε και πάρα πολύ καλά. Ας πούμε, ο Απόστολος εδώ πέρα βλέπω 19.625. 19.625. Έτσι ακριβώς είναι. Να σου πω αναλυτικά τους βαθμούς. Όχι αναλυτικά τους βαθμούς. Θέλω να μου πεις πώς ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Και γιατί έχεις επιλέξει την κατεύθυνση που επέλεξες, θετικές επιστήμες νομίζω. Η επιστήμη υγείας. Αγία! Μάλιστα. Ένας μελλοντικός ιατρός. Βεβαίως. Λοιπόν, έτσι λιγάκι θα μου πεις πώς ήταν αυτή η χρονιά, τι προσπάθεια κατέβαλες, πώς πήρες βοήθεια, από πού πήρες βοήθεια και πώς καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Αρχικά να πω ότι αισθάνομαι ικανοποιημένος, χαρούμενος. Είναι τεράστια δικαίωση που έρχεται μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Δικαιώνει τους κόπους όχι μόνο μιας χρονιάς, αρκετών ετών. Η βοήθεια ήρθε πρωτίστως από το σχολείο. Θέλω να το ευχαριστήσω θερμά. Ένα-ένα τους καθηγητές μου. Πάρα πολύ σημαντική η βοήθειά τους. Είναι τέτοιος ο προγραμματισμός του σχολείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις που πραγματικά δεν αφήνει πολλά περιθώρια αποτυχίας. Ξεκινάμε την ύλη αρκετά νωρίς. Αυτό μας δίνει περιθώρια να εμβαθύνουμε στην ύλη, να κάνουμε αρκετές επαναλήψεις, να γράψουμε πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης. Ειδικά τα διαγωνίσματα μας δίνουν τη δυνατότητα να μάθουμε να διαχειριζόμαστε δύσκολα θέματα, να διαχειριζόμαστε το χρόνο, το άγχος, να αποκτήσουμε ψυχραιμία. Πολύ χρήσιμα εργαλεία σε πολύ μικρή ηλικία, νομίζω. Ακριβώς. Μου φάνηκε αυτή η ψυχραιμία ιδιαίτερα χρήσιμη στο μάθημα της φυσικής φέτος, όπου θα έχετε ακούσει ότι έπεσαν από τα δυσκολότερα θέματα των τελευταίων ετών. Κοίταξε να δεις, δεν είμαι καταλληλότερη, η αλήθεια είναι, γιατί εγώ τις αντιπαθούσα πάρα πολύ τις πανελλήνιες εξετάσεις. Οπότε θέλω να μάθω από εσάς. Ακούγονται πολλά για τις πανελλαδικές. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν είναι μια τόσο κουραστική, τόσο αγχωτική διαδικασία όσο ακούγεται. Προς κάθε μελλοντικό υποψήφιο θέλω να το τονίσω αυτό. Αν γίνει κατάλληλη προετοιμασία και υπάρχουν τα κατάλληλα εφόδια, το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει στο τέλος. Χρειάζεται προφανώς και προσωπικό σκόπος, προσωπικό διάβασμα. Αυτό που έχω να τονίσω εγώ είναι ότι το διάβασμα αυτό δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα πολύ, αλλά να είναι σωστό. Mm-hmm. Και όταν λέω σωστό, με την έννοια του να καλύπτει τις προσωπικές ανάγκες του καθενός. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πω ότι δεν κουράστηκα ιδιαίτερα φέτος, με την έννοια ότι διάβασα ακριβώς αυτό που έβλεπα ότι εγώ χρειάζομαι σε κάθε μάθημα, σε κάθε κεφάλαιο, αλλού πολύ, αλλού λιγότερο. Οργάνωσα έτσι το χρόνο μου και δεν μπορώ να πω ότι στερήθηκα πολλά. Δεν στερήθηκα ξεκούραση, δεν στερήθηκα διασκέδαση, φίλους κτλ. Οπότε από τη στιγμή που με δικαίωσε και το αποτέλεσμα, μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ παραγωγική χρονιά από όλες τις απόψεις. Και τώρα διακοπές. Τώρα εννοείται διακοπές. Ξεκούραση από πιστικά. Για γεμίσεις μπαταρίες, γιατί έχουμε και δρόμο μπροστά. Έχεις δρόμο. Όλοι έχετε δρόμο έτσι μπροστά. Ακριβώς. Λοιπόν, έχω εκπλαγεί βασικά με τον Αποστόλη και ξέρω ότι θα συνεχίσουν εκεί οι εκπλήξεις, γιατί είστε όλα παιδιά πάρα πολύ όρημα, με συγκροτημένη σκέψη, τεκμηριωμένες απόψεις. Ξέρετε τι θέλετε, μου φαίνεται. Από πολύ μικρή ηλικία, εγώ δεν το είχα πετύχει αυτό. Έχω να το ομολογήσω. Οπότε με αυτό θα πάω σε μουσική και επανέρχομαι για περισσότερα, γιατί δεν είναι μόνο ο Απόστολος εδώ. Στους ακροατές μιλάω αυτή τη στιγμή, είναι και η Άννα Χασκίδη, αλλά και η Έλενα η Παπαναίτη. Cecilia Krull, my life is going on. Η ζωή συνεχίζεται, πάντα η ζωή συνεχίζεται, έχω να πω. Και εμείς εδώ πέρα θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τα παιδιά, με τους αριστούχους και τους επιτυχόντες του Homo Educandus στις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα θέλαμε να είχαμε πιο πολλούς, αλλά έχουμε μόνο εσάς τους τρεις. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά, στις επόμενες πανελλαδικές του χρόνου.
Λοιπόν, μίλησα με τον Αποστόλη τον Μπάρτζη, ο οποίος βλέπω εδώ πέρα κατέκτησε μια πάρα πολύ καλή βαθμολογία και συγκέντρωσε 19.625 μόρια. Μας μίλησε για το πώς προετοιμάστηκε. Τώρα σειρά έχει η Άννα, η Χασικίδη, που κι αυτή πολύ ψηλά, είσαστε μια δίπλα-δίπλα. Στα 19.400 μόρια σταμάτησες εσύ, Ανούλα. Έτσι. Για πες μου τώρα, πώς σου φάνηκε η διαδικασία, πώς ήταν ο χειμώνας που πέρασε, ήταν δύσκολος, ήταν όπως μας τα, είπε πριν ο Αποστόλης, με πρόγραμμα που δεν στερήθηκες τίποτα, ποια είναι η δικιά σου έτσι... Η δική μου εμπειρία. Εμπειρία, ναι. Λοιπόν, ήταν γενικά εντάξει μια διαδικασία η οποία πιστεύω και το τονίζω αυτό, ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από... τους μαθητές γενικά, έτσι την αντιμετώπισα και εγώ, με βοήθησε αυτή η προσέγγιση, ως μια διαδικασία όπως όλες οι άλλες, ένα κομμάτι της μαθητικής ζωής όπως όλα τα άλλα. Με τα, το ίδιο άσχημα, το ίδιο όμορφο, με τα υπόλοιπα. Και αυτό με βοήθησε να διαχειριστώ και το άγχος μου μέσα, μέσα στη χρονιά. Ο χειμώνας, όπως ρωτήσατε, γενικά όλη η πορεία μέσα στον χρόνο, μπορώ να πω ότι ήταν ισορροπημένη. Δηλαδή, αυτό που ήθελα εγώ ήταν να μην στερηθώ πράγματα. Δηλαδή και συμμετείχα σε διαγωνισμούς του σχολείου, σε δραστηριότητες, δεν άφησα τη μουσική με την οποία ασχολούμουν εδώ και πολλά χρόνια. Συνέχισα να γράφω λογοτεχνία όπως το έκανα και πιο παλιά. Δηλαδή είχα αυτές τις ανάσεις που χρειαζόμουν. Η αλήθεια είναι ότι ως άνθρωπος δεν είμαι τόσο του προγράμματος. Και προσπάθησα να το ρυθμίσω το διάβασμά μου. Το διάβασμα προφανώς χρειάζεται, αντικειμενικά χρειάζεται διάβασμα και αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, δεν θα έπρεπε. Προσπάθησα να το εξισορροπήσω. Πάντα με τη βοήθεια των καθηγητών μου σε διαρκή επικοινωνία και τους ευχαριστώ γι' αυτό, κατάφερα να ρυθμίσω έτσι το πρόγραμμα, ώστε να βγει το διάβασμα που έπρεπε, με τον τρόπο που έπρεπε, με διαλύματα ανάσης που χρειάζονταν. Και τελικά μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ εξισορροπημένη εμπειρία, μια φυσιολογική εμπειρία. Μια εμπειρία για την οποία κατάλαβα ότι δεν χρειαζόταν πολύ άγχος. Το περίμενες αυτό το αποτέλεσμα, ή ήταν κάτι το οποίο περίμενες, ήταν κάτι σαν έκπληξη δηλαδή, η τόσο καλή επίδοση που είχες. Ήθελες κάτι καλύτερο? Εγώ ήθελα, ο στόχος μου ήταν η ιατρική. Δεν είχα ούτε συγκεκριμένη πόλη, τίποτα. Ήθελα από μικρή να γίνω γιατρός. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι έχεις καλλιτεχνικές τάσεις, γιατί ακούω μουσική, ακούω λογοτεχνία, γράφεις από ό,τι καταλαβαίνω. Από μουσική τι παίζεις, τι όργανο παίζεις? Από μουσική παίζω πιάνο, mm-hmm. Πολλά χρόνια. Και πάντα τα συνδύαζα, μου άρεσε να κάνω πολλά πράγματα. Διάλεξα την ιατρική γιατί... Μου αρέσει η προσφορά, πιστεύω ότι είναι ο πιο άμεσος τρόπος να προσφέρει κάποιος στους συνανθρώπους του μέσα από τη θεραπεία, όλο αυτό, δηλαδή άμεσα μπορούμε να σώσουμε ζωές. Το θεωρώ υπερβολικά σημαντικό αυτό. Οπότε, ναι. Την περίμενες τη βαθμολογία αυτή? Όντως. Λοιπόν, τη βαθμολογία αυτή ακριβώς ποτέ δεν μπήκα στη διαδικασία να προβλέψω ή να φανταστώ τη βαθμολογία μου. Ήθελα απλώς μια βαθμολογία αρκετή για ιατρική. Ήξερα ότι διάβαζα από νωρίς. Δηλαδή δεν ήταν μια διαδικασία που ξεκίνησε στην τρίτη ηλικίου. Οπότε, εντάξει, περίμενα ότι, ότι μπορώ να το διεκδικήσω. Αυτό ήξερα. Πώς αντιμετώπισαν οι δικοί σου, χάρηκαν? Χάρηκαν. Χάρηκαν αρκετά. Οριακά περισσότερο από μένα. Συνήθως έτσι γίνεται, όντως με τους γονείς. Και θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί ήταν πάντα δίπλα μου, πάντα στάθηκαν δίπλα μου. Με βοήθησαν πάρα πολύ και ψυχολογικά. Δηλαδή, ειλικρινά τους ευχαριστώ τους γονείς μου. Άννα, τελεία, πάμε για άλλα τώρα. Τελείωσε αυτός ο Γολγοθάς. Πάμε σε μουσικές και φυσικά, last but not least, η Έλενα Λαπαναίτη, το είπα καλά, που θα έρθει και αυτή να μας πει σε λιγάκι την εμπειρία της. Training season is over και εδώ είμαστε My Radio 89,6 Φιροκανά στην παρέα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 12 λεπτάκια μετά τις 12 ο μαγικός αριθμός, 1-2-1-2. Έχω εγώ ένα κόλλημα εκεί με τους διαδοχικούς όμοιους αριθμούς, εντάξει δεν είναι τίποτα. Οι ακροατές εδώ που είναι μόνιμοι το ξέρουν, εσείς μάλλον το μαθαίνετε πρώτη φορά. Και σε ποιους μιλάω, στα παιδιά του Home Educandus, στους επιτυχώντες, μαθητές που έρχονται από τις Πανελλήνιες, κάνανε τις εξετάσεις τους, περάσαν τη δοκιμασία και συγκέντρωσαν πολύ υψηλή βαθμολογία. Είναι μαζί μας ο Αποστόλης ο Μπάρτζης, είναι μαζί μας η Άννα Χασικίδη και last but not least, Έλενα, εσύ είναι η σειρά σου. Έλενα Λαπαναίτη, καλώς την. Γεια σας. Θέλω να πάρεις λίγο το μικρόφωνο, να το βάλεις προς το μέρος. Έτσι, για να σε ακούσω τώρα. Για να σε ακούσω, πρέπει και εγώ λιγάκι να κάνω κάτι γι' αυτό, για να σε ακούσω τώρα. Τώρα είσαι τέλεια. Έλληνα Λαπαναίτη, λοιπόν, με 18.755 μόρια. Ναι, σωστά. Πώς σου φαίνεται η βαθμολογία?
χάρηκα σίγουρα πολύ. Ήμουν πολύ χαρούμενη και ικανοποιημένη με αυτούς τους βαθμούς. Αλλά νομίζω ότι η προσπάθεια που είχα κάνει για όλο αυτό ανταμείφθηκε. Σε κάποια και μαθήματα περίμενα λίγο παραπάνω να μπορέσω να τελειοποιήσω τους βαθμούς μου, αλλά και αυτό με ικανοποιεί πολύ, δηλαδή που τα πήγα μέχρι 18 και παραπάνω με όρια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε δύο που έχουν διαλέξει την κατεύθυνση της ιατρικής, αλλά εσύ είσαι σε μία άλλη κατεύθυνση. Τέταρτο πεδίο είμαι, οικονομικά και πληροφορική. Τι από τα δύο, πληροφορική ή οικονομικά? Πιο πολύ με ενδιαφέρει. Ή πληροφορική μαζί με οικονομικά? Υπάρχει και πανεπιστήμια που συνδυάζουν και τα δύο, αλλά νομίζω περισσότερο στην πληροφορική θέλω να ασχοληθώ. Γιατί, για πες μου, είσαι παιδί της τεχνολογίας? Ναι, ναι, μου αρέσει σίγουρα να φτιάχνω νέα πράγματα, νέα προγράμματα και αυτός ο κλάδος νομίζω σίγουρα θα με ενδιαφέρει και θα μπορώ να κάνω αυτό που μου αρέσει δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη χρονιά που πέρασε, θέλω να μου πεις κάτι διαφορετικό από ό,τι έχω ρωτήσει τους άλλους. Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο και τι σε κάτι που ήταν πάρα πολύ εύκολο ενώ δεν το περίμενες? Σίγουρα η προετοιμασία εγώ την περίμενα πιο δύσκολη, πιο κοπιαστική, αλλά νομίζω άμα μπόρεσα και τα συνδύασα δηλαδή και να ξεκουράζομαι όσο πρέπει, επειδή σίγουρα χρειάζεται ξεκούραση και ηρεμία και όχι μόνο άγχος και πολύ διάβασμα, αλλά είναι απαραίτητο να γίνεται ποιοτικό διάβασμα και να προσπαθείς όσο αντέχεις για να μην το παρατήσεις και να μην εξαντληθείς και βέβαια. Να ρωτήσω κάτι τώρα και τους τρεις σας, το ενδεχόμενο της αποτυχίας, να μην πηγαίνετε καλά, είχατε προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο και αν ερχότανε, πώς το αντιμετωπίζετε? Γιατί η επιτυχία, οκ, εντάξει, αλλά το δύσκολο είναι να είσαι προετοιμασμένος για κάτι καλό, για ένα καλό αποτέλεσμα και για διάφορους λόγους αυτό το αποτέλεσμα να μην το πετύχεις. Είχατε προετοιμάσει τον εαυτό σας για αυτό το ενδεχόμενο ή από το σχολείο σας είχαν προετοιμάσει για αυτό το ενδεχόμενο, ήτανε σίγουροι, θα ασκήσετε? Εγώ το σκεφτόμουν και όλα σε περίπτωση που δεν τα πήγαινα όσο καλά ήθελα, μπορεί και να ξαναέδινα, δηλαδή το είχα σκεφτεί, επειδή μετά αφού δώσαμε είχα αρκετό άγχος για το πώς τα έχω πάει, αν ξέρω τι έχω γράψει, αν είναι αυτά που πιστεύω, αλλά και άλλες σχολές χαμηλότερες πιστεύω θα μπορούσα να ασχοληθώ. Οι άλλοι είχαν προετοιμαστεί γι' αυτό ή δεν θέλανε ούτε καν να το σκέφτονται? Όχι, είχαμε προετοιμαστεί γιατί πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο η τελική βαθμολογία να μην είναι αρκετή ίσως για τον αρχικό στόχο, για το βασικό στόχο. Απλώς, εγώ αυτό που έχω στο μυαλό μου ήταν ότι οι Πανελλήνιες είναι ένα μέσο, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, υπάρχουν τρόποι. Θα μπορούσα είτε να ξαναδώσω, να προσπαθήσω ξανά από τις Πανελλήνιες, είτε να ακολουθήσω κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, υπάρχουν τρόποι. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικά μοναδικός τρόπος Πανελλήνιες για να σπουδάσει κάποιος ή για να ακολουθήσει ένα επάγγελμα. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να το έχουν αυτό όλοι στο μυαλό τους. Και πιστεύω ότι μειώνει κατά πολύ το άγχος. Αυτό. Όταν πήγατε για τις εξετάσεις, είσαστε αναγχωμένοι? Είχατε έτσι ένα χτυποκάρδι παραπάνω? Ναι. Πώς το αντιμετωπίσατε? Είχα και τους γονείς μου και τους καθηγητές μου να μου λένε ότι έχεις κάνει αρκετά καλή προετοιμασία, είσαι μια χαρά, δηλαδή τα αποτελέσματά σου από τις επιδόσεις, τις προσομοιώσεις και σε αυτά. Οπότε μπόρεσαν λίγο να με καθησυχάσουν και να με ηρεμήσουν. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε μια τελεία σε εξετάσεις γιατί τελειώσαν. Τα πήγατε καταπληκτικά τέλεια. Από ό,τι κατάλαβα, και το χωματοκάντους και το σχολείο σας, αλλά και οι γονείς σας. Αλλά εντάξει, το χώρο το οποίο διδάσκεσαι, το χώρο του σχολείου, της εκπαίδευσης είναι αυτός που μπορεί να σε καθοδηγήσει και να σε στηρίξει πολύ καλύτερα. Και όλοι μου το κάνατε σαφές ότι σας προετοίμασαν πάρα πολύ καλά για αυτές τις εξετάσεις. Οπότε θα τις αφήσουμε λιγάκι στην άκρη. Θα πάμε σε μουσικές, γιατί μετά θέλω να μου πείτε για τους στόχους τους καλοκαιρινούς. David Guetta, παρέα με Anne Marie και κάποιος άλλος εκεί πέρα. Baby, don't hurt me. What is love? Πολύ παλιό κομμάτι, παιδιά. Είναι της δικιάς μου χρόνου της δεκαετίας. Αλλά τώρα τελευταία υπάρχει αυτή η τάση να παίρνουν κομμάτια πολύ παλιές επιτυχίες, να τις πειράζουν λιγάκι, να τις κάνουν διασκευή δηλαδή και να μας τις λανσάρουν φρέσκες, ωραίες και πάντα έτσι να μας αρέσει. My Radio 89,6 έφερε κανένα στην παρέα. Παρέα με τα παιδιά, με τους επιτυχώντες πανελλήνιες εξετάσεις του Home Educators, με την Έλενα, θα πω μόνο τα μικρά. Σας, παιδιά, με την Έλενα, την Άδα και την Άννα και τον Αποστόλη. Μιλήσαμε και καλύψαμε όλο το θέμα των Πανελλήνιων, πώς προετοιμαστήκατε και όλα αυτά, πώς ήταν την ώρα των εξετάσεων, αν περιμένατε αυτό που περιμένετε το αποτέλεσμα και όλα τα σχετικά. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται το καλοκαίρι. Για πείτε μας σχέδια, να ξεκινήσει ο Αποστόλης. Πώς το βλέπει το καλοκαίρι 2024? Οτιδήποτε έχει να κάνει με εξετάσεις έχει μείνει πίσω. Το ξεκαθαρίζω αυτό, αφού μας διηγήσει και το αποτέλεσμα, εντάξει. Ξεκινάμε να ψάχνουμε σπίτι αρχικά, γιατί είμαστε σίγουροι για τη σχολή από τώρα. Α, ωραία. Ναι.
Και από εκεί και πέρα ξεκούραση, διασκέδαση, φίλοι. Έχεις διαλέξει πόλη που είναι κοντά ή μακριά? Δεν θέλω να μου πεις πια. Κοντά. Όσο πιο κοντά μπορούσα. Ήθελες να είσαι κοντά? Ήθελα, ναι. Έχεις τους λόγους σου, να φανταστώ. Έχω, εντάξει. Οκ, λοιπόν. Ανούλα, εσύ? Κι εγώ στοχεύω. Το βασικό είναι ότι θα ήθελα και εγώ να περάσω επιτέλους ξένια στο καλοκαίρι, χωρίς άγχη, χωρίς σκέψεις για εξετάσεις και αντίστοιχα πράγματα. Και εμείς είμαστε προφανώς στο ψάξιμο για σπίτι και πάμε έτσι. Έχεις, η πόλη που έχεις επιλέξει είναι κοντά ή μακριά? Κοντά είναι. Και εσύ κοντά? Κοντά είναι. Και εσύ θέλεις να είσαι κοντά στον τόπο σου? Πω πω. Λοιπόν, και η Έλενα? Και εγώ πιστεύω ότι μας αξίζει σίγουρα ένα ήρεμο και χαλαρό και καλοκαίρι, επειδή και τα περσινά ήταν και μεταθερινά, οπότε δεν είχαμε ξεκουραστεί όσο έπρεπε. Οπότε τώρα μπορούμε να ηρεμήσουμε και να το απολαύσουμε. Εσύ πού θα πετάξεις? Και εγώ κοντά θα πετάξω. Και εσύ κοντά, ναι, θα πετάξεις. Ωραία. Συνήθως αυτή την ηλικία θέλουμε να πετάξουμε μακριά από τη φωλιά μας. Εσείς γιατί επιλέξατε να πάτε κάπου κοντά? Όποιος το έχει πιο πρόχειρο θα μου μιλήσει στο μυαλό του. Ή αυθόρμητο. Ή σας επηρέασαν κάποιοι, ή ήταν κάτι που ήταν δικιά σας απόφαση? Νομίζω οι σχολές που μας ενδιαφέρουν κυρίως, και ότι πάλι είναι τα πιο... το πανεπιστήμιο. Οπότε δηλαδή, έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με τον τόπο, έχει να κάνει με τη σχολή. Ναι. Α, ωραία. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί ψιλοαγχώθηκα, βρε παιδί μου. Κάνω και τη σύγκριση εγώ με μένα που ήμουν πουλάκι που πέταγε πάντα μακριά. Οπότε έτσι θέλω να μπω λιγάκι στη ψυχολογία σας. Γι' αυτό τα ρωτάω και όλα αυτά. Έχει να κάνει με τον τόπο, θα πω εγώ. Για μένα τουλάχιστον. Έλα, πες μου το πικιστή εσύ. Εγώ εντάξει, το καταλάβατε. Αθήνα θα πάω. Είχα αρκετούς λόγους. Εντάξει, εγώ ήθελα να είμαι κοντά. Εντάξει, να φέρνει για ένα φαγητό η μαμά. Εντάξει, εννοείται. Έχω και συγγενείς, έχω γνωστούς φίλους. Έχω ομάδα. Έχω αρκετά. Συγκοινωνία πιο εύκολη. Οπότε νομίζω είναι αρκετοί λόγοι αυτοί. Είναι αρκετοί λόγοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μας. Εμείς ευχαριστούμε. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή πορεία, καλό καλοκαίρι, καλές επιτυχίες, καλά να πάτε ό,τι και να διαλέξετε και ό,τι προκύψει στην πορεία σας, να έχετε αποτέλεσμα και να είσαστε πάντα χαρούμενοι, βρε παιδί μου. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τι βάση συγκινήθηκα. Αχ, πω. Πάμε σε Offenbach και Overdrive να χαιρετήσω τα παιδιά από το χώμα του κάτους, να τα ευχαριστήσω και να συνεχίσουμε με μουσικές.